ηγεσία σημαίνει θετική επίδραση στους άλλους. Η θετική επίδραση επιτυχάνεται πώς? Με τη δημιουργία και την παγίωση υγιών σχέσεων. Ό βγήκα έξω. Θετική επίδραση λοιπόν ίσον δημιουργία υγιών σχέσεων. Και αφού κάναμε λοιπόν τη σύνδεση ανάμεσα στις, στην ηγεσία και τις σχέσεις, πάμε να δούμε τι ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις στη ζωή μας. Αυτό που αναζητάμε οι άνθρωποι και πολλές φορές το ονομάζουμε επιτυχία, εξουσία, αναγνώριση, δύναμη κτλ. είναι ένα και λέγεται ευτυχία. Η ευτυχία, σκεφτείτε το λίγο, τι ακριβώς σημαίνει. Δημιουργία υγιών σχέσεων με φίλους, συντρόφους, οικογενειακό περιβάλλον, κοινωνικούς εταίρους, συμπολίτες, γείτονες, άρα όλη αυτή την ευρύτερη ομάδα. Σημαίνει κάτι άλλο. Και προφανώς υγιή σχέση μαζί μου, που είναι η βάση, με τον εαυτό μας. Πάμε να το γράψουμε αυτό. Ευτυχία ίσον υγιείς σχέσεις με μία ομάδα ανθρώπων. Και αν ευτυχία σημαίνει αυτό, επιτυχία τι σημαίνει. Επιτυχία σημαίνει πάλι υγιείς σχέσεις. Γιατί, τι είναι η επιτυχία. Ντουβάρια και ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, που κάποιος, ε, που δουλεύουν μόνα τους. Προφανώς και όχι. Λογιστικά συστήματα που δουλεύουν μόνα τους προϊόντα που πολλούνται μόνα τους. Προφανώς και όχι. Τι σημαίνει λοιπόν επιτυχία. Ένα πράγμα. Υγιείς σχέσεις με προμηθευτές, πελάτες, εργοδότες, εργαζομένους, υφισταμένους, προϊσταμένους, ανάλογα τη θέση που έχει ο καθένας. Πάμε να γράψουμε και αυτό. Επιτυχία σημαίνει υγιείς σχέσεις πάλι με μία ομάδα ανθρώπων. Και πού καταλήξαμε μέχρι τώρα, ότι η ηγεσία, αφού η ηγεσία σημαίνει ανθρώπινες σχέσεις, ίσον επιτυχία, ίσον ευτυχία. Εδώ, πιθανότατα να συμφωνείτε, βγαίνει ένα λογικό συμπέρασμα, ότι η ευτυχία σημαίνει υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας. Αν κάποιο είναι ευτυχισμένο, πιθανότατα ε, τα έχει, έχει καλύψει όλε τι ανάγκε του. Αλλά για να πάμε να βάλουμε την επιτυχία μέσα στην ευτυχία. Με ποιον τρόπο. Δείτε. Έστω λοιπόν ότι κάποιο έχει κατακτήσει την ευτυχία, τότε αυξάνει πολύ τι πιθανότητέ του να κατακτήσει και την επιτυχία. Δηλαδή, η ευτυχία φέρνει την επιτυχία. Πάμε πάλι στο Χάρβαρτ. Σον Έικορ, ερευνητή του Χάρβαρτ, στη Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι, οι πιο χαρούμενοι, αυτοί που ήταν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, κατάφεραν, κατάφερναν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό που έκανε είναι ότι Άρχισαν να προσλαμβάνουν σε διάφορου οργανισμού πολιτέ με κριτήριο το πόσο αισιόδοξοι και χαρούμενοι ήταν. Η αισιόδοξη ομάδα πολιτών κατάφερε την πρώτη χρονιά 19% καλύτερα αποτελέσματα από την απεσιόδοξη και τη δεύτερη χρονιά 57% καλύτερα αποτελέσματα από την απεσιόδοξη. Άρα, να άλλη μια απόδειξη ότι οι ευτυχισμένοι είναι και πιο επιτυχημένοι. Και Πάλι δεν είναι τόσο λογικό. Αυτά ξέρετε γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι καθολικέ αλήθειε. Ισχύουν για μένα μέσα μου, ισχύουν για εσά μέσα σα. Και αν κάτι ισχύει για μένα και για εσά, θα ισχύει και για του άλλου. Και αν ισχύει για του άλλου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μιλάμε πια για μια καθολική αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο όταν συμβαίνει, γιατί μιλάει μέσα σου και λε: Ναι, ρε, φίλε. Ναι. Πώ δεν το είχα σκεφτεί, ή πώ δεν το είχα κάνει λόγο. Έχω αφιερώσει ένα βιβλίο το να ευτυχήσω για να πετύχω, να πετύχω για να ευτυχήσω σε αυτή την έννοια. Ευτυχία, επιτυχία και πώ συνδέονται. Δεν είναι λογικό ότι αν βάλει σε μια ομάδα 10, 15, 20 οραματιστέ, θα συνδέσουν τα οράματά του. Δηλαδή φτερά πουλιού και σώμα ανθρώπου και θα φτιάξουν αγγέλου. Ο δυστυχισμένο επιτυχημένο είναι στην πραγματικότητα ένα αποτυχημένο επιτυχημένος.